Χάνονται οι ελπίδες για την υποστήλωση και συντήρηση του σπηλαίου της Λαβυρίνθου της Μεσαράς, καθώς το αρμόδιο Υπουργείο δηλώνει τώρα ότι είναι ανέφικτη οποιαδήποτε προσπάθεια αξιοποίησης του σπηλαίου λόγω της Αττικής ανεπάρκειας και της αδυναμίας απομάκρυνσης των πυρομαχικών από το εσωτερικό του. Η απάντηση που πήραμε από τον Υπουργό Πολιτισμού, μάλλον θα έλεγα ότι είναι βιαστική και όπως να κλείσουμε το θέμα και να ασχοληθούμε ποτέ ξανά. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να επιμείνουμε σωστά και συνετά και μετρημένα. Δεν επιθυμούμε και δεν υπάρχει λόγος να ζητάμε και τα 2,5 περίπου και πλέον χιλιόμετρα αξιοποίηση του Λαβυρίνθου, αλλά ένα τμήμα του και κυρίως να εστιάσουμε στο θέμα του θρύλου που υπάρχει γύρω από το χώρο αυτό. Παράλληλα, το Υπουργείο επισημαίνει ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ανασκαφική έρευνα, ενώ η είσοδο στο εσωτερικό του σπηλαίου απαγορεύεται ακόμα και σε εξειδικευμένους σπηλαιολόγους, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Το φθήριο χρόνος καταστρέφεται και δεν νομίζω ότι η αδιαφορία που υπάρχει από την πολιτεία, από τους φορείς, είναι ανεπίτρεπτη. Πολύ φοβάμαι ότι εάν τις επόμενες 1-2 δεκαετίες δεν γίνουν κάποιες σοβαρές επεμβάσεις στο σπήλαιο, θα χαθεί ένα μνημείο και θα χαθεί χάρη στην ανικανότητά μας να διαχειριστούμε την πολιτιστική μας κληρονομιά. Πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια, παρά τα όσα λέει ο Υπουργός Πολιτισμού. Πρέπει να ζητήσουμε από τις υπηρεσίες να εντείνουν την προσπάθεια μελέτης, καταγραφής έστω ενός μικρού τμήματος στην είσοδο του Λαβυρίνθου, υποστήριξη αυτού και βεβαίως να αποτελέσει, επαναλαμβάνω, για άλλη μια φορά ένα πόλο έλξης, άλλο ένα λόγο επίσκεψης στη Μεσαρά από τους χιλιάδες τουρίστες και από τους ντόπιους τουρίστες που κατεβαίνουν στην Κρήτη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το σπήλαιο της Λαβυρίνθου βρίσκεται βόρεια της πεδιάδας της Μεσαράς, περίπου 413 μέτρα πάνω από το υψόμετρο της θάλασσας. Περιλαμβάνει ένα δίκτυο διαδρομών και αιθουσών 2,5 χιλιόμετρων. Στη διάρκεια της κατοχής χρησιμοποιήθηκε ως χώρος αποθήκευσης πυρομαχικών όπλων από τους Γερμανούς, οι οποίοι κατά την αποχώρησή τους το 1945 ανατίναξαν την είσοδο, εγκλωβίζοντας τόνους πυρομαχικών στο εσωτερικό του, προκαλώντας τη μερική καταστροφή του μνημείου. Πυρομαχικά ήσαινε, τα πυρομαχικά ήταν εγγλέζικα και τα πήραν ελάφυρα οι Γερμανοί. Έχει στατικά προβλήματα πολύ σοβαρά. Στατικά προβλήματα που σε κάποιο βαθμό είναι φυσικά γιατί διέρχεται ένα ρήγμα που την τέμνει. Φαίνονται τα σημεία τα οποία έχουν παίξει στατικά. Και αυτό είναι και η φθορά της Λαβυρίνθου. Εάν δεν ανοίξει, εάν δεν υπάρξει δηλαδή μια υποστήλωση, που λογικό είναι σε λίγα χρόνια μην υπάρχει. Την τμηματική αξιοποίησή του προκειμένου να αποτελέσει πόλο έλξης για τον τουρισμό, τονίζουν φορείς και κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς. Χρόνια τώρα είναι να δούμε πώς μπορεί να αξιοποιηθεί αυτός ο χώρος, έστω τμήμα του, ένα μικρό τμήμα του, αν όχι ολόκληρο.